Πλημμυκύρη, πείτε μου κάτι. Γιατί ο κόσμος δεν πήγε μαζικά επάνω σε ένα πολιτικό φορέα που πρέσβευε και αγωνίστηκε για το αντιμνημόνιο, κόντρα στα μνημόνια? Πολλά τι έφταξε? Τα σποτ που έβγαλε ο Παναγιώτης, τι έφταξε απ' όλα? Ο χρόνος που κινηθήκατε το 20ήμερο, το γεγονός ότι πραγματικά είναι ένα κόμμα που δεν πολλά έχει πολλά είναι τα γιατί, κύριε Τράγκα. Αλλά προτού μιλήσω για το δικό μου το αφήγημα στα γιατί και τις δικές μου αναλύσεις, θέλω να πω ότι ο μεγάλος ηττημένος σε αυτές τις εκλογές είμαστε εμείς. Και θα ήταν ανειλικρινές να μην το παραδεχθώ αυτό. Δεν καταφέραμε μέσα σε αυτές τις τρεις εβδομάδες που είμαστε σαν πολιτικό υποκείμενο στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα να χτυπήσουμε το αφήγημα και τα πλαστά όνειρα έξω από την πραγματικότητα που πούλησε ο κύριος Τσίπρας. Δεν λέω ΣΥΡΙΖΑ, ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας. Τώρα, ο μεγάλος νικητής για μας, γιατί όπως υπάρχουν οι ηττημένοι, έτσι υπάρχουν και οι νικητές. Ο μεγάλος νικητής σε αυτές τις εκλογές στην Ελλάδα, ξέρετε ποιος είναι, κύριε Τράγκα? Η κυρία Μέρκελ. Γιατί η κυρία Μέρκελ? Γιατί κατάφερε να κάνει μια κυβέρνηση, λέω, μια βουλή να είναι κατά 85%, να μην πω παραπάνω, μνημονιακή. Δηλαδή μια κυβέρνηση που παρουσιάζεται και η πολιτική σχιζοφρένεια μέσα στη Βουλή, όλοι να έχουν ψηφίσει, το είπατε και εσείς προηγουμένως, 222 βουλευτές ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Και προσέξτε, το τρίτο μνημόνιο δεν είναι το παιχνίδι ευρώ ναι ή ευρώ όχι, όπως πήγε να παρουσιαστεί. Είναι μέτρα που έρχονται, και όχι μόνο καταφορομπηκτικά μέτρα, με τον έμφυα και με τη φορολέλαμπα που θα έρθει, αλλά είναι οι εργασιακές σχέσεις, είναι το ασφαλιστικό, είναι ζητήματα που αφορούν τη ζωή των πολιτών, που θα αφορούν τη ζωή τη δική μας και των παιδιών των δικών μας. Επομένως, εδώ τι έγινε? Δεν καταφέραμε εμείς μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, απλώς να σας πω ένα πράγμα, μου τύχε σε ένα εκλογικό κέντρο, με ρωτάει κάποια κυρία, δεν μου λες, σε παρακαλώ, τι είναι αυτή η λαϊκή ενότητα, οι λαφαζάνιδες είναι? Έτσι μου το είπε. Της λέω, ναι, παρόλο που με ενοχλεί, είναι γροθιά στο στομάχι για μένα να ακούω τη λέξη λαφαζάνης ή λαφαζά. Όχι γιατί έχω τίποτα με τον Παναγιώτη, αλλά πιστεύω ότι ένα κόμμα της αριστεράς, η διαφορετικότητά του είναι η συλλογικότητά του. Προσέξτε να δείτε, παίχτηκε ένα παιχνίδι, και όχι μόνο είχαμε τις δημοσκοπήσεις. Η ισοπαλία στις δημοσκοπήσεις που έδειχαν μέχρι την τελευταία στιγμή είχαν ένα στόχο. Τη συσπήρωση. Τη συσπήρωση και να φύγει από τη μέση ο επικίνδυνος του παιχνιδιού. Ένα. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έκανε αυτές τις εκλογές για δύο λόγους. Το 10% για να ξεκαθαρίσει με την αριστερή του πλευρά. Αλλά εδώ είμαστε. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Εμείς έχουμε ξαναξεκινήσει. Εσείς δεν είχατε την κυβέρνηση. Τώρα μην λέτε πράγματα. Σκορίνη, θα πρέπει. Έτσι δεν σε διέκοψα. Και να είσαι πιο πειθαρχημένος όταν συζητάμε μαζί. Καλά. Λέω λοιπόν. Πειθαρχημένος τώρα. Λοιπόν, ναι, πειθαρχημένος, γιατί εγώ σε σέβομαι. Και ξέρω και την ιστορία σου και σε σέβομαι, όπως και εσύ τη δική μου. Λέω λοιπόν. Δηλαδή, επειδή δεν ψήφισαν τη συμφωνία ή το μνημόνιο, όπως θέλετε να το πούμε. Έπεσε η κυβέρνηση. Κυρίσετε αποστάτες. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Είπα ότι έπεσε η κυβέρνηση, διότι όταν οι βουλευτές στάθηκε διαδηλωμένοι. Με συγχωρείτε, κύριε Σκορίνη, να μην συνεχίζουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Κανένας δεν έριξε αυτή την κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση παραιτήθηκε. Άρα το ζήτημα εμένα που με ενδιαφέρει δεν είναι το χθες, είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Και να κάνουμε μια σωστή διαγνωστική έρευνα το πώς φτάσαμε στο σήμερα για να δούμε το αύριο. Λέω λοιπόν, εδώ παίχτηκε και ένα άλλο παιχνίδι που το έχουμε ζήσει στην Ελλάδα και εμείς, και εδώ ιτηθήκαμε πάλι, δεν καταφέραμε να το αποκλείσουμε. Ποιο? Το παιχνίδι του δεξιά και δεξιά πολιτική. Προσέξτε, η δεξιά, λέμε, είναι η Νέα Δημοκρατία. Ή τα κόμματα που είναι στη δεξιά ή στην κεντροδεξιά, Καμένος και πάει λέγοντας. Υπάρχει όμως πάντοτε σε αυτή τη χώρα η δεξιά πολιτική. Και επί Ανδρέα Παπανδρέου, και επί Γεωργίου Παπανδρέου, έτσι. Πάντοτε τα αναχώματα αυτά έπαιζαν το ρόλο της προώθησης της δεξιάς πολιτικής, ίσως με καλύτερο τρόπο από ότι η ίδια η Νέα Δημοκρατία ή η ΕΡΕ παλιότερα. Και εδώ ο ελληνικός λαός
Και αυτό είναι ευθύνη δική μας. Δεν φταίει ο λαός. Ποτέ δεν θα πω εγώ ότι φταίει η εργατική τάξη και ο κόσμος της εργασίας. Αλλά είναι ευθύνη δική μας. Δεν κατορθώσαμε να πείσουμε ότι η αντίθεση στην κοινωνία μας δεν είναι παλιό και νέο. Τι σημαίνει παλιό? Υπάρχει αντίθεση που λέει μνημόνιο και Μέρκελ. Υποταγή της λαϊκής κυριαρχίας αυτής της χώρας από μια πλευρά και από την άλλη μια χώρα, ένας λαός που με το 62% κατέγραψε ότι έχει το ανάστημα και θα το βρεις μπροστά σου, φίλε Σκορίνη, ξέρεις πότε? Σε λίγους μήνες. Εμείς απλά σου λέω ένα πράγμα. Τώρα του λέτε ότι προωθεί τη δεξιά πολιτική. Ποιο? Λέτε ότι πλέον ο Τσίπρας και η ΣΥΡΙΖΑ καθαρότατα προωθούν τη δεξιά πολιτική. Το λέω με μεγάλη μου λύπη. Και επειδή μέτρησες 4 νίκες εκλογικές. Άρα κάτω στην Πανταγενή Δημοκρατία τώρα. Να σου πω ότι τρεις νίκες. Και το μνημόνιο, τη μνημόνιο κάτι άλλο λέει όμως. Κύριε, αυτό δεν έχει κύριε Τράγκα, ο πρώην συνάδελφός σας στο ίδιο κόμμα. Συγγνώμη κύριε Τράγκα, είπατε για 4 νίκες. Με συγχωρείς, οι 3 νίκες έγιναν με ένα συγκεκριμένο πρόταγμα. Το αντιμνημονιακό πρόταγμα και του Γενάρη και οι προηγούμενες, για να μην πω για το δημοψήφισμα. Επομένως, για αυτές τις νίκες εγώ μόχθησα, όπως μόχθησε και ο Σκορίνης. Αλλά εδώ η πραγματικότητα είναι κάποια άλλη. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη δεξιά πολιτική των μνημονίων. Θα διαφωνήσω και εγώ μαζί σας. Ξέρετε γιατί? Διότι η Ευρώπη σήμερα είναι ταυτισμένη με τα μνημόνια. Στη γειτονική μας Ιταλία μνημόνιο δεν υπάρχει. Αλλά οι πολιτικές της λιτότητας, του χτυπήματος του κόστους εργασίας, του χτυπήματος του κοινωνικού κράτους, είναι ζητήματα που προβούνται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Τώρα γιατί δεν πατήσατε και δεν κάνατε με την Ανταρσία Σύμπραξη να μπείτε μέσα να τελειώνετε? Κοίταξε να δεις, το πρόβλημα... Με συγχωρείς, δηλαδή πρακτικά, το πρόβλημα το δικό μας και γι' αυτό είναι ήττα δική μας. Ναι. Και έχουμε τη δύναμη να το πούμε στον ελληνικό λαό. Δεν είναι οι 5.000 ψήφοι που λείψανε. Οι 5.400 λείψανε για να μπούμε στη Βουλή. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Ότι πώς πήρε η Ανταρσία? 0,8%. Πόσες είναι οι χιλιάδες ψήφοι αυτοί? 1% δηλαδή. 80.000, 90.000 ψήφοι. Και οι δύο σχηματισμοί. Και πάλι ήττα θα ήταν. Τι? Και πάλι ήττα θα ήταν με 9 βουλευτές. Ξέρετε γιατί? Διότι εμείς αντιλαμβανόμαστε την πολιτική και κάναμε το 4-25-35. Συγγνώμη, το 4 το κάναμε 25-35. Ξέρετε πώς? Με μια αντίληψη διαμόρφωσης μιας νέας πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας. Πάντως δύο αριστεροί φορείς μείναν απέξω. Δύο αριστεροί φορείς μείναν απέξω επειδή δεν έκλεισαν, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Η συμφωνία ναι, να κατέβουν μαζί. Έχει δίκιο. Και το αλλά και να σου πω ένα πράγμα. Και το κουκουέ έμεινε στα ίδια. Ναι, και το κουκουέ έμεινε στα ίδια. Ναι. Το πρόβλημα, ξέρετε, ποιο είναι με την αριστερά. Ότι φτάνει στην πηγή πολλές φορές και δεν πίνει νερό. Και τελικά το νερό το προσφέρουμε σε κάποιους άλλους μεταλλαγμένους.